κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση. Σε συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και των LA Warriors. Έχω συγκεκριμένα λίγο μουσιασμένα, αλλά δεν νομίζω να μας πτωήσει αυτό. Δύο ομάδες κυρίως αντιμέτωπες για την τελευταία αγωνιστική, το τελευταίο τους παιχνίδι στην regular season. 0-2 τώρα έχουν πετύχει το πρώτο τους καλάθι τεχνικά γλυκολούμενοι. Για 3 από την περίμετρο είναι έστοχο. 0-5 πλέον για τους κυκλούς. Jason, από τον Ανασίου, ο οποίος έχει φύγει να βγάλει μια σκαστή πάσα no look και την έβγαλε στην Κυκλαφίδη. Ο πρώτος φανέλα τον respect για το δεύτερο παιχνίδι. Όχι, δείχνει ζει στη φανέλα. Στον τόνιμο τους τους Σκάριους. Για 3 από την γωνία σκιόπης πρέπει να το πάρει και βρεθεί ελεύθερος. Για 3 είναι εύστοχο, 0-8. Θα ήταν σε περίπτωση που δεν είχε σκοράρει το βιζέτης πρώτο πολύ εντυπωσιακό καλάθι. 2-8. Έχουν ξεκινήσει πολύ εντυπωσιακά οι Golden Days. Jason. Παρπανασίου. Πάλι Jason, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Μας έκανε την τιμή αξάς. Παρπανασίου πάλι στέκεται απέναντι. Θα βάλει το καλάθι μέρος στο σιόπι, σε ψηλότερο αντίπαλο. 4-7. Ξεκινήσει ο Ρεξάτος από τον Παρπανασίου. Ξεκινήσει ο βασικός. Και by the way, 4 παίκτες κάποιος τον πάντα τον respect. Έναντι τριών στο πάντα τον Golden Rail. Για 3 είναι έστοχος και πάλι 4-10. Το σπέκι του πήγε στο 4-0, πρέπει να ξεκινήσει με... και δυναμικά για να μην ξεφύγει η διαφορά κατά τους. Στο βρίσκοντα το 4-0, θέλω να θέσουμε αίτητη τον όμιλο. Για τους 3 συνδέσεις που θα πάρει, πήρα το Χαριτόπουλο, είναι άστοχος. Πάλι πυροβολικό για τους respect και ο Χαριτόπουλος, ο Κυριαζίδης και ο Παπαθανασίου. Ο Αξάς έχει φέρει κόσμο στο κοσμάκι. Τερμός. Για 3 απέναντι στον Αξά είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον DPG, AKA Παπαθανασίου. Ο Αξάς ο οποίος αξίζει να συνειδητοποιεί ότι έπαιξε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Φανερώνοντας τον έλεγχο των Titans, οι οποίοι έχασαν τον Star στην παράδοση 56-58. Κάθε την μπάλα τώρα έχει πάλι για τους Golden Rain. Σας παίζει καλή άνω στον τέρπο. Είχε να παίξουμε για δεύτερη φορά θα συγκρατήσει ο τέρπο. Κλείς, ο δεύτερη την μπάλα πέρα στον Τζίσον είναι άστοχος. Ο μυστικό την μπάλα του Μορδανσίου, ο Αξάς. Σας είπε για 3, εύστοχος. Τα 10. Κλείς, βάζει την πόλη από τον Μορδανσίου. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Κλείσει. Τον τον έχει βόρειο σε κλείσει στο 2-2. Στο 2-2 στο Daily Sixers. Πέρασε με κάθε αφήσει μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος airball. Θα έχει δημιουργικό rebound καμαντιώτης. Για 3 παίρνοντας από τον τέρπο. Είναι εύστοχος από τη γωνία και πάλι. 7-13. Αξάς. Γραζίδης. Για 3 είναι έστοχος και αυτός! 10-13. Έχουν ανοίξει ουρανοί στο έντομ. Από τον οποίο σας καλωσορίζουμε. Κλείς, πέρασε παγί το κόστο, κόστο απέναντι σε 2, είναι άστοχος, αξά στο rebound. Γκάλι, πάσα Jason, θα συγκρατήσει και την πάλα και την κατοχή. Ο Παπαθανασίου. Πάλι Jason. Γιωζίδης. Για 3 από πάρει ο Χαριτόπουλος, είναι άστοχος. Πέρασε πάρα από τον ταμπλό. Δεν αλλάζει. Κάνουμε το δίπλα σε αυτή τη στιγμή μας και εδώ. Θα τα βγάλει. Θα πετάξει την μπάλα σε δύο παίκτες συνάστοχο που θα ξαφνικά το rebound. Ο Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου για να δούμε περνάει. SPC. Το γαλανά. Θα την φλέξει. Θα πάρει την μπάλα ο Jason. Αξάς. Πάλι η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο ρέφωμος. Πολύ δυναμικά έχουν ξεκινήσει Golden Rail, μια νεοσύστατη ομάδα. Η ομάδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι πάει τρένο, Golden Rail. Τέρμος συγκεκρίζει με πολύ μεγάλη καμπίνα πέρα από τον Αξά, είναι άστοχο.
επιθετικό rebound τον ίδιο. Όπως πέρασε, πέταξε την μπάλα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound χωρίς να έχει ένα εκπαιδευμένο. Σιόπης από την περιφέρεια για 3, είναι άστοχος, τερμός, θα πάει να μας δείξει την μπάλα, δεν καταφέρει όμως. Θα τα ακούω μπάλες πίσω από την πάνω μου και να στραντάζει την καρέκλα. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Τι θέλω να πάω μπάλα στο κεφάλι. Δεν πειράζει. Αν είναι να πεθάνεις κάνοντας κάτι που αγαπάς, ας πεθάνω περιγράφοντας το μπασκετάκι. Το Jason Πετόπουλος δεν θα πάρει ένα καθιστούν ακόμα. Jason με μια προσπίση απέναντι στον Ρεφλί. Διαζύρι, ο οποίος θα γυρίσει και είναι έτοιμο το παιδί του Καμαρτιώτη. Έχει ξεκινήσει με ψηλό σχήμα η Golden Rail, καθώς διαθέτει με γενικότερα ψηλό σχήμα. Όχι μόνο απόψε. Τουρκίδης. Για μακριά είναι άστοχο, υπάρχει θετικό ριμπάν, η μπάλα πήγε εκεί που ήταν ο Μιζόδης. Τώρα, κορυφή, πήγε από σιώπη. Είναι ένα screen, πάει μέχρι μέσα, υπάρχει πράγμα μικρότερη επάρνηση παράβαση όμως. Θα φορά της μπάλας. Γιουζίδης, στην επαναφορά, Jason. Ο Καλασίνος πέρασε, ωραία πάσα στον Αξά. Είναι ο Καμαλιώτη απέναντί του και να περάσει ένα από πολύ κόσμο. Μια άσοχος ο Τζάμπος που πήρε, υπάρχει αμυντικό rebound του Καμαλιώτη και μια μακρινή πάσα παιχνίδι. Πίσω απέναντι στον Χαριτόπουλο, ο οποίος πέρασε να μην κάνει το φάουλ. Πάτη στην μπάλα, δεν μπήκε όμως μέσα από το παιχνίδι. 12-13, Γιαζίδης. Γιαζίδης πάει με τη μέσα, υπάρχει φάουλ θα μιλά από εκεί του Καμαλιώτη. 0-1 πραγματικά. Υπάρχει πολλοί κόσμος τώρα πώς θα κάνω ζουν στο score. Anyway. Σας κύριε από τον Παπαθανασίου. Ζήτησε ένα screen στον αρχικό των respect. Θα πάρει τώρα την παραπατώ σου για 3 στάστοχος. Σιώπης στο rebound. Σιώπης. Πέρασε. Ζήτης. Καλόμαστε ζήτης τώρα ο μαμάς. Πέρασε ένα jump shoot θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως. Δεν είναι από την πάνης. Όπως έκανε και αυτός κάποιος δικός από πλευρά σου. Jason. Για 3 θα το πάρει ο Χαριτόπουλος, θα mind games και το προσωπικό του αντίπαλο. Το Σιόπι πάει μέχρι μέσα, ο Τζέισον είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Από τον Καζιτσικίδη. Μόλις είδα τη γραμματεία να πίνει νερό και σύλλεξα, μπορεί να πάω να πάρω κανένα παγωμένο από το κυρίκιο. Σιόπις, κρυφτεί ελεύθερο σαν πέναλτι είναι αυτό που το άφησαν, οι respect δεν το πληρώνουν όμως. Είναι επιθετικό rebound απέναντι στο προσωπικό του αντίπαλο και καλάθι. Από το Μεθλιβάνι. Δεν βλέπω λίγο σκορ, 12-15 και έστοχος και στην άλλη πλευρά. Συνδιαζίδης, 14-15 και συζητήσει, πάει μάουτ. Συνδιαζίδης, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 2-56, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Φέρντον, 14-15. Εσείς της σημασίας στο τότε παιδί, στο τότε Ρέιλ, καθώς το Μιλούκι εξασφαλίζεται το γεγονός ότι θα είναι παρόντες στα play-offs. Σιόμπης. Βράσαμε στο 3-2. Οι Μπόλερς παίζουν με τους Big Brothers, παίζουν με τους Easy Sixers αύριο. Jason. Ζετζίδης. Ο Ζαζίου πήρε από την γωνία του Big Giants για 3 στο πάρει αυτό το κάθε σούτ και είναι έτοιμο για την Expert Oblox. 17-15. Προσθήκη έλεγα από το time out. Τρίμιση ήρθα να πήρε ο Γαλανάς. Πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος, μόνο τα μπλά πέρασε τον Αμυρίδη. Επίσης θέα προσθήκη για τους respect. Ζαζίβ. Jason πήγε να βγάλει μια laser pass στον Αμυρίδη να βγει ένα εντυπωσιακό τίμου χωρίς δεν βγήκε όμως υπάρχει φάρα του Jason στον Καμπανιζέντη. Είναι καλή άμυνα στο πια 3 μέχρι το τέλος έπαιξε καλή άμυνα και γιατί είναι άστοχος όμως ο Καμπιζόντης.
στην επαναφορά, Jason. Δεν είναι σκρέμα τον Διαζίδη. Τρίπτω την μπάλα στον Παπαθανασίου. Πάει μέχρι μέσα, Jason έχει βρει ελεύθερο από τη γωνία και θα πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχος όμως αυτό. Θα παρνιώσει το αμυντικό ριμπάουντ και φάνα του Jason. Πάει και να μην συμπονεί ιδιαίτερος. Θα παρνιώσει την επαναφορά. Τρεις απέναντι στον Χαριστόπουλο, είναι άνθρωπος που παραμπήκε και γίνεται Jason. Πολύ καλά, θα πάρει το αμυντικό λοιπόν. Πάρα την προσπάθεια στο δικό του φάλου, δεν είναι δικό. Υπάρχει στήριγμα. Και δίνει στην επαναφορά, Jason. Αμυντικό και πάλι. Χαριστόπουλος για τρεις. Σάσο από τώρα από τη γωνία, από αυτή τη γωνία. Και βρίσκεται ελεύθερος παρόλα αυτά. Όσο εμπέκτες στο πρώτο του Ρακλή. Η δημιουργική της μέχρι μέσα, coast to coast, εύστοχος. 19-17, παιχνίδι ψηλής δυναμικής και από τις δύο ομάδες. Ήπια 3, Χαριτόπουλος. Άστοχος και πάλι αμυντικό rebound. Από τον Γαβανά. Καμαριώτης τώρα, παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της πρώτης περίοδου. Και κάνει το σερόλο του διαφήνιση και όπως στήριξε με χέρι του Καμπιστήλη. Μέχρι μέσα μόνος του αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους respect. Jason. Jason πήγε έκρεψε μια στιγμή. Αλλά δεν κατάφερε να συγγράψει Χαραμπουκάς. Χαριτόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Αμυρίδης. Έρθα από την baseline. Την προσπίθη. Γύρισε από τη μία. Γύρισε από την άλλη. Κόπηκε. Από τον Γαβανά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 19 όλα. Με αυτό το σκορ θα αποκαιρετήσουμε την πρώτη περίοδο. Έχουμε μέσα πολύ λίγο για την δεύτερη. Πολύ 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 μεγάλο μάτς βλέπουμε και πάλι στη Master σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της regular season εδώ στο κουστό του Έντον. Μείνετε μαζί μας για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια όπως όλα προμηνύουν. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο κουστό του Έντον. Πρώτη κατοχήνη για τους respect οι οποίοι βλέπουν το παιχνίδι ισόπαλο όπως και οι Golden Day Warriors καθώς είναι ισόπαλοι το παιχνίδι, οποία έκπληξης. Πρώτη κατοχήνη για αυτούς πάει μέχρι μέσα από τον Παπαναστίου είναι άστοχος έτσι κοπή αλλά με φάουλ, νούμερο 10 για 2 βολές. Ναι, αμυντική φάουλ που έχει νέου, έτσι όπως ο Παπαδονασίου στην πρώτη. Άνθρωπος δεύτερη ο Παπαδονασίου, μία στις δύο. Και τώρα με επίσης παίκτη και αρχηγό και παράγοντα και ό,τι γουστάρετε τον Σεκτάριος, 20-19. Jason. Πήρα από τον Χατζάκη, νέα προσθήκη για τους respect, καθώς ποιος θα φυλάς, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, πέφτει το καλάθι, αλλά δεν είναι καλά, έχει λογική παράβαση. Φαουλ. Φυλάς μέχρι μέσα, δύο βολές και πάλι για τον ψηλό τον respect αυτή τη φορά. Η πρώτη μπορεί έκανε το χρήμα στον Λόταλ Σπέκ. Η δεύτερη, 22-19. 3-0 το επιμέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Τερμότης. Ο Μαντζιώτης. Στη γωνία τώρα σκανάρει τις επιλογές του ο Φόρμαν τον Ρέιλ Βόρειος. Θα λίγο να χαθεί μπάλα τον Τζέισον ο οποίος βγήκε σαν Νταλίκα. Ο Μαριώτης για τρεις είναι άνθρωπος υπό ασκητική πίεση από το Παναγενίδη. Δεν έχει περάσει εκτός. Ωπα.
βάζει σαν παιχνίδι αυτή. Όλα καλά. Ρέφτα, έλεγε τους παίκτες. Στις γραμμές, θα μας κάνεις. Πετάξει την μπάλα, θα έμενε ελάχιστος χρόνος για τον Golden Way. Εξπερέδει λέει. Είμαστε στη Σίλιγκη όπως είπαμε. Θα μιλάς ωραία, πάσα συγκράτησε και ρόλαρε πολύ ωραία με συγκρατήτα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 24-19. Βουγγίδης. Μαντζώτης. Ένα σκέφτο του Χατζηστάβλου, βρίσκεται από εκεί τον Γκολιβερή, είναι άστοχος, κλείσει τη βολή. Σπυροβίδα, το σκέφτο, θα φυλάζει. Πέρασε coast to coast, πάλι έστοχος, 26-19 και πλέον σιγά σιγά αρχίζουν να εγκαθιδρύουν ρυθμό οι respect που είναι δύσκολο να τον παραβλέψει κανείς. Μαριώτη, ένα σκέφτο του Χατζηστάβλου, δεύτερο σπέκτο πάνω του και έχει κάνει φάλο, θα φυλάζει. Του Μαριώτη. Έχω ένα προσωπικό θέμα. Ξέδρα περίπου 2,5 με 3 μέτρα μακριά από μένα. Ενώ θα εξώσει και δεν θα καταφέρει να πάρει. Δηλαδή, έχει ξέδρα δίπλα από μένα, μερικά μέτρα. Για 3 παραδοσιακού είναι άστοχος. Για να κοιτάω το σκορ και ιδιαίτερα το φάουλ, πρέπει να κοιτάω πάνω από αυτούς. Και αν με κοιτάξει κάποιος εκείνη τη στιγμή, θα μπορεί να νομίζετε ότι το κοιτάω ή την κοιτάω κάπως επίμονα και να είναι λίγο creepy. Παρ' όλα αυτά είμαστε όλοι καλά, δεν πειράζει. Chris. Κάποιος όπως χρήζω να ζήσω με αυτό. Πέρασε μέχρι μέσα χορευτικό ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πολύ δύσκολο και πολύ εντυπωσιακό αν έμπαινε αυτό που έφυγε να κάνει ο Παπαδάς. Ο Παπαδασίου έχει ξεκινήσει παρελθόν γήπεδο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 28-19. Έχουμε τρέξει σε κάτι λιγότερο από 2-15, είναι εντυπωσιακότατο 9-0 σε ρί, respect, σιώπης. Έχουμε ακόμα τους πρώτους τους πόντους στη δεύτερη περίοδο, Golden Rain. Εντάδου, πάλι σιώπης, στα 12 δευτερόλεπτα. Σιώπης πέρασε, θα πετάξει την μπάλα με ένα fadeaway χωρίς ισορροπία και είναι έστοχος. Κάτι νομίζει δείξει και φάλα τώρα, δεν το πήρε. Στο 21, θα φυλάσουμε και μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν πήρε το φάουλ, δεν έβαλε το καλάθι, πέφτει κάτω ο Χατζησταύρου! Κλείσει! Εντάξει, έπαιξε πολύ καλή άμυνα σου για 3, άστοχο τώρα! Ζήπη και δεν φέρουν τρέποτα από το σκόπι. Όπως είχαν ανοίξει οι ουρανοί, τώρα αντιστοίχως κλείνουν για τους Ρέιν. Τζέισον, ένα στα φυλά, το ζέσαντα στο σκριν. Καζάκης, μια προσπίση, έχει πέσει κάτω, όπα, και αυτός. Δεν το δει. Μόλις συνειδητοποίησα κάτι σπουδαίο. Συνεδεύσεις που παραχώρησαν ο Καθιβάνης και ο Τζέισον από Golden Rail και respect αντίστοιχα κρατάνε και οι δύο ακριβώς 51 δευτερόλεπτα. Ο Φλάς θα πετάξει με το αριστερό και είναι έκτοχος 30-21. Ο φίλος μας πήρε και λίγο περίεργα, διότι φώναξε. Έκτοχος είναι η θύση πλέον. Και αν βάλουμε και το 19-19 στην πρώτη περίοδο στην εξίσωση, σημαδιακό. Αμυρίδης έκλεψε. Ξεκουθεί 3-1-2 ενώ ο Φλάς περνάει κόπη και όμως. Πω πω, Καβαλάς που έδειξε τα φώτα. Εντυπωσιακότατο τον μπλοκ. Και να παίξει ο Αμυρίδης θα πάρει, έκανε μια προσπίση, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Θα το Καβαλά. Ποιος γλυκάτσε από το αμέσως προηγούμενο μπλοκ. 32-21. Να έχει έδειξε ο δεκάπ. Στον Καβαλά τον Ρέιλ. Θα μιλήσει στις βολές. Θα μιλήσει είναι άστοχο στη βολή. Την λιγόρη πάνω στην κατηγορία. Έχει πατήσει όμως τη γραμμή λίγο πριν πετάξει την μπάλα προς τη συμπαίκτη σου. Σε πόση κατοχή είναι για τους respect. Δεκάπ περνάει εντός θέσης του Μασλή. Θα μιλώνει αρκετά τώρα το σχήμα, σημαντικά τώρα είναι η Golden Rail.
Μαρτίνες έχει περάσει εντός, πάει στον Τζίμι, έχει περάσει και αυτό για τους respect. Τους διαδρύσεις από πολύ μακριά, Jason. Είναι άστοχος που πάει το επιθετικό rebound. Όχι, Σαντζάκη. Και αυτός την έπασε με τον τρόπο στον αντίπαλό του προηγουμένως. Την ίδια baseline κιόλας. 6-16 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Λοιπόν, στον πρώτο μισού. Ο Σάντζο ανεβαίνει για να δώσει το screen. Το εκμεταλλευτεί τελικά ο Σιώπης. Καλώς μέσα στέκει, δεν εκτελεί με τα μπλοκ και είναι έφτωπος να παίρνει στο καθυλά. Φλάς δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει από τον Jason. Καμανάς. Βούνιας, μπρος του ανοίγει μπάλα. Είμαι απέναντί του. Έκανε μια προσπίση, πήγε το κλέσιμο, Τζίμι του πήρε την κουτιά από το στόμα. Πάμε να δούμε αν αντιβάλλουν στο στόμα του. Συρρυφέκ, Αμερίδης πέρασε, αστόχησε όμως. Μπάλα έχει περάσει εκτός. Κλείδι ανάβει και σβήνει. Συνδυασμοί και λοιπά. Μετά σταματάει, θα πιο σε αντεπίθεση τώρα. Θυμίζει την έτσι καλαμπάκια που βάζουμε στο σκυλάκια δέντρα. Είναι κάποιες φορές ψηλά. Το φιλάσσα ψήνει την μπάλα στο καλάθι. Έτσι το είναι ψηλά και μερικές φορές ανάβουν, μερικές φορές δίνουν. Μερικές φορές θα θέλουμε ηλεκτροπληξία. Ηλεκτροπληξία θέλουμε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι τόσο ηλεκτρικά φορτισμένες οι δύο ομάδες και το θέμα που θα μας προσφέρουν. Εκεί δηλαδή. Επιστάβρου έστοχος πέφτοντας είναι. Καλό το σουτ, 24-25. Jason. Ζάκης για 3, σάστοχος υπάρχει μάχη, θα πάρει το επιθετικό rebound τελικά ο Jason. 4-38, ωραία πάσα στην κίνηση. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει ο Ζάκης και παραλίγο να το πετύχει. Πώς πέρασε καν η μπάλα και πήγε προς το καλάθι. Τι μπορείς. Σιώπης. Θα το πιστεύει την μπάλα παλάνιζε ο Πικερός. Κόπηκε από πίσω από τον Τζέισον. Τζέισον ωραία πάσα στην κίνηση Αμερίδης. Θα πετάξει την μπάλα όχι. Επιμένει ταχύτητα. Πέρασε υπόγειο σκηνών, λέει άπειλα άτομα με τον Χαντζάκη. Τζέισον τώρα. Αμυρίδης. Πάλι Τζίμι. Τζέισον. Το Σαφουλάς θα γυρίσει. Πήγε ανάμεσα σε δύο παίκτες, είναι άστοχος που πάει το αμυντικό ρυμπάνο Καμπανάς. Καμπανάς πέρασε, πάει και το coast to coast δυναμικά. Είναι άστοχος όμως. Άρα δεν ξέρω Αμυρίδη. Σαφουλάς. Τρέχουνε με το αριστερό και ρεβέντε τους δυο μηνάς από τον συμπιδετικό λιμπάνι τον Τζέισον. Τρέχουνε στο παίκτη της αντίπαλη, ένας από τους παίκτες Μαζιντάκης. Ωραία πάσα, φυλάς λάθος όμως, Μπούνιας θα κλέψει. Παίρνει τον Τζέισον. Μπούνιας θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος. Αρνητικό λιμπάνι από τον Τζίμι. Ανέφερε την μπάλα, Μπούνιας θα ήταν πάρα μαζί. Μάτος. Τζέισον δεν υπάρχει μπροστά του, πηγαίνει στο Καμαλιώτης. Τζέισον. Δίνει με το που πήρε την μπάλα κάθε σουτ για 3 μέσα! Time out! Αυτή διαφορά έχει η Αρέλη πλέον για τα καλά στους 12 πόντους, 37-25. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού και το 3,4 αποδομένου για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας! Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στο έντομο για μια ακόμα φορά. Έχει δει το OK από τους διευθυντές για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Μπορεί να είναι στην πρώτη επίθεση των Golden Ray. Σιώπης. Σιώπης θα βλέπει την κορυφή. Το διευθυντής πήγε για το μπλοκ, είναι άσχολος όμως. Θα πέσει στο μπλοκ και ο διευθυντής του σούτ. Θα πέσει εκδόντες του respect. Τρίσον. Υπάρχει στον Κούνια. Σας. Σας υπάρχει παράβαση βημάτων.
τώρα, στα 14 δευτερόλεπτα. Έχει πάλι ένα jump shoot από την Ελλάδα. Ένα γκολ είναι έστω 27 πόντου που έχει κάνει το Ελλάδα. Τρία από την εξέδρα από το fan base αυτών. 37-27 η διαφορά στου Ολυμπιαδίδε. Στου 10 είναι υπέρ των Ισπέκτα. Ξάσει καυτή πάσα. Άλεξε το πάλι με τον Τζάκι Τζέισον. Για τρεις πήρε ένα από μακριά, προηγουμένως από πιο μακριά, είναι άσχος του πάλι σε την κόρη πάνω στο φιλάθος και καλάθι. Χαριτόπουλος μας έχει παρατήσει, δεν ξέρω, δεν μας αγαπάει πια. Φλάκα καλά, αυτός δεν είναι στο... είτε στον πάγκο είτε στο πάρτι αυτή τη στιγμή. Ο Μαριάντης. Κιόπις θα πάρει ψηλά συγκρατή, είχαν πάει δύο παίκτες πάνω στον Μαγκάμπνε. Μπούνιας. Κλείς από την κορυφή, απέναντι στο Jason για 3, είναι άνθρωπος στα 4 rebound. Βλέπουμε, δεν υπάρχουν παίκτες για να διεκδικήσουν το βιβλιοτικό rebound από τους Golden Rays, δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό. Στα φιλάς θα αποφασίσει τελικά. Θα παίζει στο παιχνί. Σιόπλης. Jason και ο Μπούνιας θα περάσει. Ωραία πάσα. Στην από 2 θα πετάξει την μπάλα, είναι επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. Αυτό κάνει τη στιγμή. 29-29 Jason. Σηκώσαμε από το καλυφίγο του πάγκο. Τον respect. Σας. Για να βγάλει το pick and roll με τον Σαφυλά. Δεν πήγε σε αυτόν. Η μπάλα πήγε σε δεύτερη φάση. Ήταν από το rebound της προσπάθειας του Αξά. Ο Αξά εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία. Η μπάλα πήγε σε αυτόν. Και αυτός που ήταν η μπάλα. Μαριώτης, Αλέξανδρος Σίτζα και πάει μέσα στο σπίτι του τελεί και είναι έκτοχος 41-31. Jason συγκρατεί απέναντι στο παιχνί. Ωραία πάσα και πάλι Jason συγκρατεί από τον Σαφυλά. Πέρα δευτερόλεπτα για την νίκη της δεύτερης περίοδου. Respect all the Warriors. Έρθε ο Σιτζίτης παραλίγο κατά στο φάουλ. Πάλι το έχει δει το Μούνι και είναι για δύο βολές. Διαζίδη. Δώσε τον respect έχει την ευκαιρία να διαφορά στους 12 έπειτα από το 37-25. Άσο από την πρώτη, 41-31 παραμένει. Ένα 5 τα ομαδικά. Έχουν εξαρτήσει τα δικά τους οι Golden Rain. Έπαιρνα στην δεύτερη, 42-31. Respect Golden Rain Warriors. 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση υπήρχε ο Σκίτρινος. Τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, τελευταία παράσταση πριν τα play-offs. Ο Μαριώτης απέναντι στον Χαζέτη αυτή τη φορά. Πέρασε, θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος, σε βάλει επιθετικό ριμπάντο με σκάπη και με τη μία είναι άστοχος. Ωραία Σαρδάμ, εξάς θα πετάξει την μπάλα, εκπρόθεσμα. Θα ανακολουθήσε ο συνοδικός αντίπαλος που σε αυτή τη φάση στην τελευταία ήταν ο Γκλής. Τελικό σκορ λοιπόν, πρώτο μισό 42-31. Οι δύο ομάδες είχαν ίδια αφιτηρία κατά την έναξη της δεύτερης περίοδου, στους 19 πόντους. Οι δυσπέκτες έκαναν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς. Βγάζοντας ενδιασμούς, άλλοτε καλούς, άλλοτε όχι. Ανάγκησαν τους αντιπάλους στη δεύτερη περίοδο να κάνουν πολλά φάουλ και να στέλνουν βοήθειες. Όπως στην αρχή αυτή, μέσα στην ατζέντα. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για την έναξη του δεύτερου μισού για να δούμε τι μένει για να είστε, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν την έναξη του δεύτερου μισού και να αναμέτρηση πρώτη αρχή για τους Golden Rail. Ξεκινήσουμε λίγο με 11. Στην περίπτωση που χάσουν απόψε, θα περιμένουν το παιχνίδι που είναι αύριο, θα διεξαχθεί μεταξύ West Ballers και οι Sixers. Θα περιμένουν την νίκη των West Ballers. Στην περίπτωση που έχουν εξελίξει, είναι άσχημο. Θα έχει φυσικό ριβόλο από το Παθηνάκι και καλά του. Στο 4-31, αυτό το περίπτωση που χάσουν οι Golden Rays θα μπορούν στο 2-3. Στην περίπτωση που χάσουν οι Sixers αύριο είναι στο 2-3. Στην κρυματική του παιχνίδι είχαν κερδίσει οι Rail Warriors για τρεις άτομα από την γωνία. Ο Σιώπης, Αξάς. Οι West Ballers είχαν κερδίσει είναι στο 4-1, δεν αφορά τους Golden Rail αυτό άμεσα. Στην πρώτη φάση, ο Δανσίγα έκανε μια προσπίση, είναι άτομα σε επιθετικό ριμπάνο με τη μία σε ένα χέρι. Δεν έχει το καλάθι και το Χαβανά επίσης με ένα χέρι προς το μπάκορ. Με περιστάρει τη στιγμή του φάου. Άρχισε λίγο να στηριχθεί από τα μισή συμβολές. Το φάου λοιπόν στην τρίτη περίοδο.
2-2 ο Παπαδόπουλο.
15. Βίλσον. Ο Γαλασίδης θα φυλάσει πάλι. Φυλάσει πέρασε ένα από δύο. Πόγιο λέει άπ, υπάρχει κανονικό rebound. Και το χάρι από τον Αγκεντινίδη. Υπάρχει σκύρμα επίσης. Παρελεκτός. Μανάς. Βάμις. Μια πάση που σταματήσει τρίπλα, την βρήκε όχι μέσα στην αδελφιά, έξω από αυτήν. Πέρασε στη θέση που εκτελεί, είναι άστοχος. Αμυντικό ρυθμό από τον Θανασίου, τον έχει πέρασει ο Αξάς. Ο Θανασίου δεν θα περάσει πάσα μέσα στα φυλά, τον έχει πέρασει και σε... Σιόμπις. Κάποιος ξαναπήρε και πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, να μάθω από το καμαλιέδε αυτή τη φορά. 48-35. Σας πήραμε τον Ιδέσιο και παραφορά. 1-2. Ομαδικά στο αυτή πάσα. Θα φυλάσει την κράση από τον Αξά. Έχει γυρίσει στη από τρεις. Ο Παπαμαζίου για τρεις. Είναι άστοχο στο μεγικό rebound από τον Σιωπή. Ο Παπαμαζίου έκανε ένα μοσπασμό. Άσχε με τον Ιδέσιο που δεν είναι επικοινώνησε ότι δεν είναι καλυσμένος ότι δεν είναι βάση προηγουμένως. Για τρεις είναι ο Παπαμαζίου που είναι άστοχο. Όχι έχοντας 100% ισορροπία. Κρίσον. Το φιλάζει για το σκριν, καξάς. Το φιλαλαγές. Η διαζήτηση περνάει εντός στη θέση του φιλά. Δεν βρήκε την πρώτη φάση, βρήκε μαζεμένο μετά με δύο παίκτες. Συγκρατεί με κάποιον τρόπο. Έχει βάλει. Όχι, θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Κάνοντας εν ώρα εργασίας. Θεωρώ το 8-35. Όχι. Καθαμψίου. Βάλει πλάτη ο Καμεριώτη, ψάχνει μια πάση που βρήκε στον Αξάς για δύο, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Καμεριώτη. Πιο πίσω. Ωραία, πάση πέρασε το χεβάρι, είναι άστοχος όμως. Διαζήτησε το rebound. Πέσε ο ρυθμός μπλουγμένος. Δίσον. Μέχρι τον τρίποντο τον βρήκε, αυτό έχει όμως αμυντικό rebound από τον Καμεριώτη. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Καμεριώτης. Αρνητικό rebound. Παραμυρίδη, Τζέισον. DPG τώρα μέχρι μέσα, αριώθηκε την προσπάθειά του. Επόμενος πολύ καλή άμυνα από τον Σιόμπη. Σιόμπης, για να συμβουλάμε για αυτό. Είστε επίσης τώρα, πέρασε τον Eurostep. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος τελικά. Αρνητικό rebound. Θα πετάξει την μπάλα, άστοχος και... Τι λιβάνεις, Τζέιβι. Πέρασε, είναι άστοχος και αυτός, υπάρχει η μάχη. Εμμυρίζει, δεν νυχτήσει, είναι ο Καρνιστίδης. Οι γιατρείς του γίνησε ο Σιώπης, θέλει να τιμωρήσει την ανοιχτή ισορροπία των αντιβάλλων, αυτός δεν το έκανε. Μόλις βγήκε το λόγιο από την κάμερα, όλα καλά, και συγκεκριζήτης. Εμμυρίζει, γυρίσει, ωραία, πας και πάλι επέστρεψε στον συγκεκριζήτη για το τέλος του. Το 2-35. Ήρθε να μπήκε και ήρθε να συμβεί. Βάλεις. Βάλεις την διπλή αλλαγή από τον μάτσο των Respect, Ζήνη και Χαρτζάκη. Είναι στροφή. Γυρίσει, στέκεται στον αέρα και είναι έστοχος. Θα φέρει και στον Αμυρίδη ο Σιώμης. 50-37. 2-51 ακόμα και την νίκη της επόμενης περίοδου. Ζήσον. Περνώντας τους διατρείς, χωρίς να κάνει κουέρν την μπάλα.
και θα συγκραστεί και τελικά απέναντι στην άμυνα που δέχτηκε. Ο Ζάμπος καταφέρεται με κοντά στην άσοχο, πετάξει στην Δήμα και περάσει εδώ ο Δανασίου. Ζήτησε στον πάγκο. Ζήτη. Ζήτη. Πρώτος πανέλα της Σιτάμερ.
Παπαδοσίου. Διευθύνησε από τη γωνία στους για 3. Είναι άστοχος. Τον έχει περάσει τον. Πάλι γυρίζει το καλό του. Είναι φοβερό. Έτσι όπως πρέπει να το κάνει. Βρήκε ελεύθερο χώρο, πέρασε ένα από την αυτή την πάρκο καλάθι. Δίμη. Ο Ζουρουτέντρο κάνει στην κύριο μέσα στον Μερομυρίδη, ο οποίος έχει μυθεί στην μπαλά, έχοντας βάλει τον τέρφο πλάτη. Στην πια τρεις, άσχο το Καμπτάκης. Στην τόξο, στο Αραντά. Εκεί πάσα τέρφος. Μέχρι μέσα, έξω. Τέρπος και τερπώνοντας, αντί κρυφώνοντας την αντίπαλη ρεκέτα. Ευχόλοι στο Καλαμπούκας, κακό αστείο. Αλλά καλό καλάθι, εκπομπείτε. Είναι το φως με 2, Ζεζίδης. Η γωνία από Παπαδοσίου έκανε μια προσφύγη, θα είναι μέσα. Κλειστή και υπάρχει το στήριγμα. Για 3 στιγμή από λιγονία, έρμπολ και όπως ερμπάουν. Τζόμπις. Στις κάλες του πάλι είναι τον μας για 3 για να δούμε θα το πάρει 8 δευτερόλεπτα. Στις για 3 θα το πάρει πράγματι. Είναι άστοχος. Έπειτα από screen και ένα μικρό σάντουιτς εκεί πέρα στην κουφή. Μεγάλη πάσα από την Διαζήτη στον Παπαδοσίου, ο οποίος συγκρατεί. Δεν είπα τα βήματα από τον Τέρμπος. Διαζήτη σε μια 3 με ταμπλό μόνο τα παίρνει σίδερο. Δυτικό ριμπάουν αμέσως από τα 2. Τι καλά σε τον Ερμηνίδη. Και το πλέον Τζίνι συγκρατεί ο Γκέρμπος. Τζίνι. Το ανάζει. Θα σπέρνει το screen, δείχνει το πλέον του Παπαδοσίου, δεν το συγκρατεί το όλο συγκρατεί όμως. Περνάει στον πάγκο. Κουβαίνει μετά από κάποια ώρα στη θέση. Θα μιλήσει να επαναφέρει. Τερμπός. Μετζηδικίδης. Τρία δευτερόλεπτα. Τερμπίσκεται να το σκαμπνί. Μιλήσει πέρασε. Αυτή την πρώτη καλάθι είναι εύστοχος, αλλά δεν είναι μετρήσει το καλάθι. Για τρίτο ο Παπαδοσίου από την γωνία, έστοχος! Ο frontman του Βικάριος. Βάνει. Στην γωνία. Για σκρίνο από τον Βάνει. Σιωπής. Έχει μια πάσα. Δεν την βρήκε μέσα στην κρατζέτα, ήταν εξωτερό και ο Παπαδοσίου και υπάρχει στο σκρίμα. Νομίζω περνάει καλά. Ο
παραλίγο να κλέψει το σεβάρι της Καλιάδης, να δίνει αυτήν την ειδήτης. Και όμως τραπάνω στον Τζέιτον υπάρχει μέσα στην Ροζέτα, έχει κλειστεί από τρεις παίκτες του Αθανασίου. Μπάλα είναι απέξιδη στους παίκτες. Ένα-δύο δαμαδικά. Περάσει, άλλαξε, έκανε προσπίσεις στον αέρα, Μυρίδης. Στον τρόνι μπάουν, εντάξει, πέρασε, θα φύγει στο καλάθι και είναι εύστοχος. Τα 5-42 για φορά στις 23. Έχει περάσει το πόνο του Αγανάστια τέρμος τώρα. Ο Δεκάπ έχει περάσει εντός. Κάποιος πάει μέχρι μέσα και αφήνει την πάνω στο καλάθι. Ο Καλωθίου. Γίνησε ο Τζέσον. Γίνει και την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος ο Μυρίδης. Κιόμπης. Ο Κύπας Αμπούνια σε ένα τζάμπτο είναι άστοχος. Ο Δρόξης την μπάλα. Αλλά εκεί που είναι ο Κυριαζίδης. Τώρα πάει μέχρι μέσα και άφησε την πάρα στο καλάθι ο Κυριαζίδης. Παίρνει την άμυνα που έχει απέναντι του, τον ίδιο λεπτό. Τριβάνι σε ένα jump shot, είναι άστοχος. Κυριαζίδης στο rebound. Βέβαια, πέρασε ένα μισό από δύο και υπάρχει στήριγμα. Δεν θα φυλάς τον Γκίνο και βάζουμε να περάσουμε εκεί λίγο εντός. Ζήσουν κάποιος στον πάγκο και αμυρίζεις. Γκίνο θα φυλάς να περάσουμε στις θέσεις τους αντίστοιχα. Ζήσουν και έβαλα φορά. Άφηνε λίγο πολύ. Δεύτερη ο Φαντάκης. Ήρθουν τα λέει με το Μαξά. Τον Βιβλίος έχει περάσει τον παγκόσμιο ώρα. Γυρίσει, έβαλε μια πάσα στον Κιβάνι, καμπογή στον Καμαριώτη, σε πια τρεις, αυτός είναι άστοχος. Για το δυνητικό λιμπάνο, αλλά όχι δύο χρόνο Καλαμπίκας. Στον πάγκο. Δεκάπ, δεν είναι πέρα. Κιβάνης, θα μια πάσα, την βρήκε, δεν σκράτησε όμως. Και βέβαια πάση ούτε σε δεύτερη ο Καναμίνα. Σε 4 δευτερόλεπτα. Καλπούκας, είναι παραφορά. Για τρεις ενός 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 χρόνος που το ήξερε είναι άτομο θέρμολ. Άρα περνά εκτός. Όσο αλλά δείχνουν λοιπόν οι δυσπέκτες θα αποκλείσουν στο 5-0 ATP έπειτα από 5 αγώνες. Στο 2-3 η Golden Drake θα περιμένουμε το αυριανό αποτέλεσμα. Ο Βανασίου έπεσε κάτω από το τέτοιο δρόσο πάει μέχρι μέσα από το εκμεταλλεύτηκε και άφηγε πάνω στην καλάθι. Στην 1.45-44 η φορά που πάει και μεγαλώνει. Ο Φιλάς έκλεψε. Περιστάμπλετε εκεί πέρα, είναι πιο πλέον στο Φιλάς, πάει και μέσα. Αφήνει την πάρα στο καλάδι, μπορείς να κερδίσεις το πάνω του Περιστάμπλου. Γκαλιάζει οι δυο τους, ο, ωραία αυτή. 71-44 η φορά μπορεί να δείξει τις 30 πόντους για να συνεχίσουν έτσι τους παίκτες. Προβανάς. Θα βγει ένα screen στον Καμβιλιώτη. Λιβάνης πέρασε για να βγάλει κάτι περίεχνο με τον Καμβιλιώτη. Ξαναφύρει από αυτό στο 5 δευτερόλεπτο. Ζητάει ο Μπούλιας που είναι ελεύθερος στη γωνία. Δεν θα πάρει, θα πρέπει να πάρει να βγάλει το φύλλο του τρύπα. Είναι άστοχος όμως ο Καμβιλιώτης. DPG είναι εκεί πέρα. Άρα προεδράρα. Ζήμη, Γιαζίδης. Ήρθες για το Σασιλά, ο οποίος θα στόχισε όμως με τη μία. Υπάρχει πολύ ομιλική μάχη και στο μεγάλο τελικό του το Βαρό που τον πρόκειται στη δέκτη του. Και τον Golden Rain Warriors του σε σχόλη. Άσο που θα πατυβάνει στην πολύ.
το βίδα που πέταξε. Δημήτρη, για 3, τέρμπολ, ο Ιωνίδος βρήκε στο πάνι. Ναι, βρήκε. Χαμόγελα παράδοτα στον πάγκο. Τον πάγκο φιλάθρων, τον Golden Rays, από τους φιλάθρους. Άθρωπο το... Και τώρα ο Ιωνίδης μέχρι μέσα. Αφήνει πάνω στο καλάθι. Το 73-44. Δύο και 22 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης πιτά περίοδου. Βίλιας. Δίνεται ένα jump shoot με ταμπλό, είναι έστοχος. Συνδυσμένος. Από την εξέταρα των Golden Rail. Θα φυλάσσω στις εγκαστή και αφήνει και πάρα το καλάβι και αυτός. Μόνο αυτό respect, ναι. Κιβάνης. Είχε ζήμη επιστροφού για να δράσει τόσο ο Αξάς. Μια ώρα πίτερα. Είμαστε μέσα και υπάρχει φάουλ. Ο Αγνάς εκτέλεσε δύο βολές. Στην πρώτη, 95-47. Στην δεύτερη, 97 παραμένει, Κυριοδίδης. Κλάς, ο προγραμματικός από τη γωνία σας για 3, το άνθρωπο της διαφοράς με τη σάρκα το rebound. Αυτό το rebound, το έχουν περάσει την τελική ευθεία του κλειδιού. Σπύριγμα. Respect λοιπόν, προχωρώντας το 5-0 θα αντιμετωπίσουμε τους Ντόμερς. Οι δύο βρίσκονται στην τέταρτη θέση του πρώτου μήνου και έχουν κλειδώσει στο 3-3. Το κόνομα. Τελικό rebound του PG έχει περάσει ένα από 2 και αφήνει την μπάλα στο καλάθι και ήταν το άστοχο σούτ στα φιλά. Προγραμμάς. Πάρα το ένα χέρι και είναι έστοχος. Και αυτός και ο Ζούμενας. Με κέντρο τον Golden Rain. Κυριοθήτης. Έρεσε τον Φίλκ πάλι σε αυτή πάσα ωραίο teamwork που έβγαλε με τελικό αποδέκτη το Χατζάκι. Διαφορά στους 30 στον Γιλούς, στο 79-49. Ήλιας. Ήλιας πέρασε, κόπηκε από τον Κυριοθήτη. Είναι στο πάρει από τον Αξά. Θα φέρνει την πάσα στον Δαχτυλάδο, η οποία πέρασε με κάποιο δρόμο και θα μπει στο καλάθι του Golden Rail. Κιβάνης, μία από τις τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού 81-49. Πέρασε από τον Δαχτυλάδο και πολύ περίτεχνα πάει μέχρι μέσα ο Ραβανάς και δεν την πάρει στο καλάθι. Μια μακρινή πάσα. Ζήτη. Πώς είναι αυτό το άθλημα που πετάς κάτι πράγματα μακριά. Όχι η... Όχι ακόντιο, ούτε φρίσμπι, ένα άλλο δεν είναι. Μπορεί να λέω και μίλησες αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει, Ραβανάς αφήνει την μπάλα στο παρτέ τελικό σκορ 81-51, θα τελειώσει έτσι το παιχνίδι, για το τελικό θα δείξουμε το σκορ, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τελικό σκορ λοιπόν, 5-0, αίτητη κλείνουν οι respect στον όμιλο, στον δεύτερο όμιλο, θα αντιμετωπίσουμε τους Ντόμερς, θα έχουμε το εξής αξιοσημείωτο, πολλά ξύ, μαζί, μαζεύτηκαν και σίγμα, δύο ομάδες οι οποίοι και στο σημερινό ήταν στην development και στην elite θα τυχθούν αντιμέτωπες για νοκάουτ αγώνα στην master. Κάπου εδώ πέρα αποχαιρετούμε κι εμείς. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και να δώσουμε και πάλι τα θερμά μας συλληπιτήρια στους εκείνους του Πάνη Νταμπούδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν κάποιες μέρες. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πολύ ωραία, θετική ενέργεια, καλοκαίρι, μόνο καλά vibes.
Γεια σας.